Η μέρα εθνικού πένθους η σημερινή για το Λίβανο. 22 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης σε κτίριο της οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου στο νότιο τμήμα της Βηρυτού. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Μισελ Σουλεϊμάν, υποστηρίζει πως η επίθεση φέρει το αποτύπωμα του Ισραήλ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού ομολόγου του Σιμών Πέρες. Μια άγνωστη συνειδική οργάνωση που αποκαλείται Ταξαρχία της ΑΙΣΑ ανέλαβε την ευθύνη. Ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο απειλεί με νέες επιθέσεις, ενώ καλεί τους Λιβανέζους να αποφεύγουν τα προπύργια της Χεζμπολάχ. Αποκαλεί μάλιστα τον Ασράλα, πράκτορα του Ιράν και του Ισραήλ. Ο Χασάν Ασράλα, υποστηριχτής του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη Συρία, αναμένεται μέσα στην ημέρα να απευθυνθεί στους υποστηριχτές του και να στρέψει τα βέλη του εναντίον του Ισραήλ.